Το τρίμερο της 28ης Οκτωβρίου θα αποτελέσει μια μεγάλη ευκαιρία φθινοπορεινής εξόρμησης για τους Έλληνες και ορεινοί προορισμοί βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των προτιμήσεών τους. Οι προκρατήσεις στους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς όπως τα Καλάβρητα, η Λίμνη Πλαστήρα, Αρκαδικοί προορισμοί κατέγραψαν ποσοστά που άγγιξαν ακόμη και το 100%. Για τους λάτρες της Πελοποννήσου που θα ήθελαν να βρεθούν στα Τρίκαλα Κορινθίας και στους γνωστούς αρκαδικούς προορισμούς όπως η Στεμνίτσα, η Δημητσάνα και η Βιτίνα, αλλά δεν πρόλαβαν να κάνουν την κράτησή τους σε ένα οικονομικό ακίνητο, μπορούν να επιμηκύνουν και να απολαύσουν τον καλοκαιρινό καιρό του τριημέρου σε προορισμούς πλησίων της θάλασσας. Φαίνεται ένα καλό τριήμερο. Παρ' όλα αυτά, οι τρεις ημέρες μέσα σε όλο τον μήνα δεν μπορούν να καλύψουν όλες αυτές τις ανάγκες που δημιουργούνται σε ξενοδοχεία, ιδίως σήμερα με όλο το ενεργειακό κόστος το οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Γραφικοί παραθαλάσσιοι προορισμοί στον νομό Αργολίδος πλησίων του Ναυπλίου είναι το Τολό και η Παλαιά Επίδαυρος. Όσοι επιθυμούν μπορούν να βρουν και μέσω Airbnb διαμέρισμα για να περάσουν το τρίμερο. Για παράδειγμα, το κόστος μίσθωσης κατοικίας 42 τετραγωνικών μέτρων για δύο διανυκτερεύσεις στο Τολό διαμορφώνεται στα 130 ευρώ και στην Παλαιά Επίδαυρο για κατοικία 50 τετραγωνικών μέτρων στα 146 ευρώ. Στην Αρκαδία, στο ορεινό χωριό Προσήλια της Βόρειας Κοινουρίας, το κόστος μίσθωσης κατοικίας 60 τετραγωνικών μέτρων διαμορφώνεται στα 150 ευρώ για δύο διανυκτερεύσεις. Ενώ όσοι θελήσουν να βρεθούν στην παραλία Τυρός, το κόστος μίσθωσης κατοικίας 35 τετραγωνικών μέτρων διαμορφώνεται στα 130 ευρώ. Φαίνεται ότι το τριήμερο τώρα της 28ης η πληρότητα κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες, οι δυνητικοί επισκέπτες, θα μπορέσουν να βρουν κάποια δωμάτια, γιατί γίνονται κρατήσεις, ακυρώσεις, ξανά κρατήσεις. Οπότε, καλό θα είναι να τηλεφωνούν στις ρεσεψιόν των ξενοδοχείων, εάν προτείνουν να ταξιδέψουν, ενδεχομένως να βρουν κατάλημα. Και καταλήμματα στην Εθνία υπάρχουν πολλά και στην Καλαμάτα επίσης πολλά, που μπορούν να καλύψουν όλους τους προϋπολογισμούς των ταξιδιωτών. Και η Μεσσηνία προσφέρει πολλές επιλογές, όπως η Φοινικούντα, η Μεθόνη, η Κορώνη και η Στούπα, περιοχές δημοφιλείς και τους χειμερινούς μήνες, όταν ο καιρός το επιτρέπει. Και τα Καλάβρητα αποτελούν δημοφιλή προορισμό για το φθινόπωρο, με τις προκρατήσεις για το τρίμερο της 28ης Οκτωβρίου να αγγίζουν το 90% με 95%. Μάλιστα, στα πιο δημοφιλή καταλήμματα υπάρχουν και λίστες αναμονής. Όλα αυτά την ώρα που το ενεργειακό κόστος έχει εκτοξευθεί και όλοι περιμένουμε έναν δύσκολο χειμώνα.